εκρηκτικός μηχανισμός εντοπίστηκε το πρωί σε σχολείο στο Πέραμα Ρεθύμνου. Άμεσα ενημερώθηκε η διεύθυνση του σχολείου και η αστυνομία, ενώ το κτίριο εκενώθηκε. Περισσότερες πληροφορίες έχει η Αλκιόνη Χριστοδουλάκη, με την οποία θα συνδεθούμε απευθείας. Να σημειώσω απλώς, καλησπέρα Αλκιόνη, ότι το έβριμα αφορά σε γκαζάκι με πυροκροτητή και θέλω λίγο να δούμε μαζί το χρονικό συνολικά. Στις 11 το πρωί η καθαρίστρια εντοπίζει ένα έβριμα το οποίο της κινεί την περιέργεια και από εκεί και μετά τι ακολουθεί. Καλησπέρα Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Ένα όντως πολύ σοβαρό περιστατικό που έχει ταράξει την τοπική κοινωνία. 11 η ώρα το πρωί η καθαρίστρια εντοπίζει τον μηχανισμό, ένα γκαζάκι τυλιγμένο με μια ταινία, το οποίο μάζεψε, περισυνέλεξε και πέταξε στα σκουπίδια μαζί με τα υπόλοιπα σκουπίδια. Η γυναίκα δεν μπορούσε να καταλάβει, δεν μπορούσε να φτάσει φυσικά το μυαλό της ότι κάτι τόσο σοβαρό συνέβαινε. Ποιος άλλος θα το φανταζόταν. Αργότερα ειδοποίησε την υποδιευθύντρια του Λυκείου, η οποία με τη σειρά της ζήτησε τη συμβολή του διευθυντή του γυμνασίου που συστεγάζονται τα σχολεία, καθότι είναι ένας εκπαιδευτικός πάρα πολύ έμπειρος με πολλά χρόνια στην πλάτη του, ο οποίος πήγε στο σημείο, περισυνέλεξε μια χαρτοπετσέτα τον εκρηκτικό μηχανισμό. Τότε αντιλήφθηκαν ότι έχει πάνω και ένα πυροκροτητή, κάλεσαν φυσικά την αστυνομία, τους έδωσαν εντολή να εκενωθεί το σχολείο, κάτι το οποίο έγινε άμεσα ώστε να μην κινδυνεύσει κανείς σε περίπτωση που είχαμε οποιαδήποτε έκρηξη. Φυσικά έφυγαν τα παιδιά και εκπαιδευτικοί, ήρθε η αστυνομία με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, ο οποίος σάρωσε όλους τους χώρους των σχολείων για να σιγουρευτούν ότι φυσικά δεν υπάρχει κανένας πλέον κίνδυνος. Και αργότερα η έρευνα συνεχίζεται από την αστυνομία. Έχει στα χέρια της τον εκρηκτικό μηχανισμό. Θα κάνουν τη δική τους έρευνα στα εργαστήρια, τα ειδικά που έχουν ενδεχομένως. Και φυσικά θα αρχίσουν την προανάκριση και όπως εξελιχθεί θα ενημερωθούμε κι εμείς. Άρα, Αλκιόνη, προηγήθηκε Λόγος εγωνέων και κηδεμόνων του Γενικού. Αλκιόνη, προηγήθηκε ενδελεχής έρευνα. Δεν διαπιστώθηκε κάποιο επιπλέον έβριμα στο σχολείο όπου και βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή. Κινήθηκαν όλες οι διαδικασίες πάρα πολύ γρήγορα και για την ασφάλεια προφανώς των παιδιών. Το επίμαχο έβριμα θα εξεταστεί από την αστυνομία σε ειδικά εργαστήρια. Πολύ σωστά. Δεν εντοπίστηκε κάποιος άλλος κίνδυνος. Γι' αυτό άλλωστε έχει πάρθει απόφαση να λειτουργήσει και κανονικά αύριο το σχολείο. Δεν υπήρξε φυσικά κανένας τραυματισμός, αφού δεν υπήρξε κάποια έκρηξη. Μάλιστα, ο διευθυντής του γυμνασίου με τον οποίο μιλήσαμε, ο ίδιος προσωπικά θεωρεί ότι είναι σχεδόν αδύνατον κάποιος από τους μαθητές του σχολείου να το έκανε αυτό. Όπως θα δείτε αργότερα και στα πλάνα που θα σας, με τη βοήθεια του Ιμπραήμ Ζαμπιό, το περατέρμα, θα δείτε ότι οποιοδήποτε από το δρόμο περνώντας θα μπορούσε να έχει πετάξει αυτό το μηχανισμό μέσα στο σχολείο. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Και αυτή τη στιγμή έχουμε δίπλα μας τον αντιδήμαρχο παιδείας, τον κύριο Δημήτρη Μιχόπουλο, ο οποίος θα μας μιλήσει και εκείνος για το χρονικό της υπόθεσης και θα μας δώσει κάποιες γενικότερες πληροφορίες. Ναι, και να ξεκινήσουμε, Αλκιόνη. Δεν ξέρω, με ακούει ο κύριος Μιχόπουλος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Σαλαπάτα. Κύριε Μιχόπουλε, βεβαίως, σας ακούω κανονικότατα. Δεν γνωρίζουμε μέχρι και αυτήν την ώρα πότε τοποθετήθηκε το συγκεκριμένο έβριμα στο επίμαχο σημείο. Δεν ξέρω αν έχει προκύψει οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία μέχρι και αυτή τη στιγμή. Μέχρι στιγμής, όπως αναφέρατε και εσείς, δεν έχει υπάρξει κάποια περαιτέρω πληροφορία. Ο εκρηκτικός μηχανισμός, ο οποίος βρέθηκε από την καθαρίστρια, όπως πολύ σωστά αναφέρατε νωρίτερα, όλα όσα αναφέρθηκαν νωρίτερα είναι απολύτως σωστά, εξετάζεται αυτή τη στιγμή από το αρμόδιο τμήμα της αστυνομίας και περιμένουμε νεότερα. Όπως καταλαβαίνετε, επειδή προέκυπτε και το τριήμερο, που ήταν στις 25 Μαρτίου, είναι πολύ δύσκολο, όπως συζητήθηκε και το μεσημέρι που ήταν εδώ πέρα η αστυνομία και έκανε όλους τους απαραίτητους ελέγχους στο χώρο του σχολείου και στο γυμνάσιο και στο λύκειο, είναι δύσκολο να τοποθετηθεί χρονικά το πότε μπορεί να τοποθετήθηκε ο μηχανισμός στο σημείο που βρισκόταν. Ωστόσο, υπάρχουν υποψίες για το ποιος μπορεί να είναι ατυχές συμβάν. Εκείνος ο οποίος το έκανε. Σε συνέχεια αυτού του οποίου είπε η Αλκιόνη,
Θέλω να τονίσω ότι προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν πρόκειται να έχει κάνει κάτι τέτοιο ένας μαθητής. Δεν περνάει καν από τη σκέψη μου ότι ένας μαθητής μπορεί να προχωρήσει σε μια τόσο υπερβολική πράξη, σε μια τόσο παράνομη πράξη. Δεν νομίζω ότι κάποιος από τους μαθητές θα ήθελε να βλάψει το χώρο του σχολείου ή κάποιον από το σχολείο με τέτοιο τρόπο. Είναι ένα παράδεκτο και ταυτόχρονα πολύ σοβαρό περιστατικό. Αλκιόνη, μας είπες νωρίτερα ότι η καθαρίστρια έπιασε με γυμνά χέρια το μηχανισμό και τον πέταξε στα σκουπίδια και από εκεί ο διευθυντής με μια χαρτοπετσέτα μετακίνησε τον καζάκι με τον πυροκροτητή. Ωστόσο, αν δεν κάνω λάθος, σε αυτές τις περιπτώσεις... Δεν ξέρουμε αν η καθαρίστρια το έπιασε με τα χέρια της ή αν... Εάν το σκούπισε και τον πέταξε με το φαράσι ενδεχομένως. Σε κάθε περίπτωση πάντως, Αλκιόνη, υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση στον ήχο και έχουμε πρόβλημα στην επικοινωνία. Εγώ θέλω να τονίσω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ενεργοποιείται πρωτόκολλο πολύ συγκεκριμένο, το οποίο ισχύει σε περιπτώσεις εντοπισμού εκρηκτικών υλών. Δηλαδή, ακόμη και οι αστυνομικοί, οι οποίοι είναι οι πρώτοι που εισπεύδουν σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν προχωρούν σε καμία ενέργεια, αναλαμβάνει κάποιος πυροτεχνουργός. Θέλω να πω ότι αυτό ενέχει και μία επικινδυνότητα. Ακριβώς, ενέχει επικινδυνότητα. Το συζητήσαμε μάλιστα με τον διευθυντή του σχολείου όταν μας μίλησε για το περιστατικό και ο ίδιος αντιλαμβανόμενος ότι υπάρχει επικινδυνότητα σε τέτοια περιστατικά μας δήλωσε ότι δεν μπόρεσε εκείνη τη στιγμή να αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης. Δεν μπορούσε να περάσει προφανώς από το μυαλό του ανθρώπου ότι ήταν κάτι εκείνη τη στιγμή τόσο επικίνδυνο. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να προσθέσω, αν έχουμε χρόνο, ότι όλο αυτό το περιστατικό ξυπνάει και κάποιες άσχημες μνήμες στους κατοίκους της περιοχής, καθώς τη δεκαετία του 90 το σχολείο εδώ, το σχολείο του Περάματος, είχε καεί ολοσχερός. Μάλιστα. Λοιπόν, και επίσης είναι γεγονός ότι και οι γονείς καταδικάζουν το επίμαχο συμβάν. Να δούμε λίγο σχετικές ανακοινώσεις. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γενικού Λυκείου Περάματος καταδικάζει απερίφραστα το γεγονός και περιμένει τα αποτελέσματα της έρευνας της αστυνομίας για περαιτέρω ενέργειες. Έχουμε και σχετική ανακοίνωση από το Γυμνάσιο Περάματος. Αγαπητοί γονείς Κηδεμόνες, σήμερα εντοπίστηκε στο χώρο του συναυλιζόμενου με εμάς σχολείου αυτοσχέδιο σε κριτικός μηχανισμός μικρής ισχύως. Αμέσως ενημερώσαμε τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες τον απομάκρυναν και για λόγους ασφαλείας εκενώθηκαν και οι δύο σχολικές μονάδες. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των σχολικών μονάδων από κλιμάκιο της αστυνομίας και διαπιστώθηκε η ασφάλεια του χώρου. Ως εκ τούτου, αύριο η σχολική μας μονάδα θα λειτουργήσει κανονικά. Και είναι ευτύχημα το γεγονός ότι δεν έπαθε κανείς το παραμικρό. Κινήθηκαν τουλάχιστον πολύ γρήγορα, με πολύ μεγάλη ταχύτητα, όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Και αύριο το σχολείο θα λειτουργήσει κανονικά. Περιμένουμε σαφώς και περισσότερες πληροφορίες από πλευράς της αστυνομίας. Περισσότερα αποτελέσματα. Επαναλαμβάνω ότι το έβριμα εξετάζεται στα εργαστήρια της Ελλάς, Αλκιόνη. Ακριβώς, Κατερίνα, αναμένουμε το πόρισμα της αστυνομίας, ενδεχόμενες εξελίξεις και μένει φυσικά και ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και προσαγωγές στην υπόθεση. Μάλιστα. Κύριε Μιχόπουλε, η Δημοτική Αρχή πού προσανατολίζεται με δεδομένο αυτό το συμβάν? Θα γίνουν κάποιες κινήσεις? Βεβαίως και θα γίνουν κινήσεις. Η Δημοτική Αρχή, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι φορείς του τόπου καταδικάζουν απερίφραστα το γεγονός το οποίο έχει λάβει χώρα σήμερα στο Πέραμα. Είναι ένα γεγονός το οποίο μας γυρίζει πολλά χρόνια πίσω, ειδικά για τους ντόπιους κατοίκους που είχαν ζήσει την πυρκαγιά στο τότε γυμνάσιο. Είναι κάτι το οποίο ξυπνάει κακές μνήμες. Είμαι σίγουρος ότι η αστυνομία θα δώσει τον καλύτερό της σε αυτό. Και όπως είμαι σίγουρος ότι οι ενέργειες οι οποίες έχουμε σκοπό να κάνουμε από εδώ και πέρα σαν Δημοτική Αρχή, με το να διασφαλίσουμε την ασφάλεια αυτού του σχολείου και όχι μόνο αυτού του σχολείου, θα αποτρέψουν πιθανά τέτοια συμβάντα στο μέλλον. Καταδικάζουμε, το επαναλαμβάνω, απερίφραστα αυτό το γεγονός. Όπως θα δείτε στις κάμερες πίσω μας, είναι το σημείο το οποίο βρέθηκε
ο εκρηκτικός μηχανισμός είναι ακριβώς στην καπνοδόχο την οποία βλέπετε δίπλα από το μηχανισμό του κλιματισμού κάτω στο έδαφος. Καταλαβαίνετε πολύ πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να πετάξει αυτόν τον εκρηκτικό μηχανισμό μέσα στο σχολείο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι ένα ατυχές γεγονός το οποίο δεν αντικατοπτρίζει σε καμία περίπτωση την εικόνα του τόπου μας. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Αλκιόνη, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι ακόμη. Είστε καλά. Όχι, Κατερίνα, βρισκόμαστε εδώ στο σημείο. Έχουμε πάρει τα σχετικά πλάνα. Θα τα δείτε και αύριο σε αναλυτικό ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεών μας. Αναμένουμε κι εμείς, όπως όλοι, τα νεότερα ευρήματα της αστυνομίας και φυσικά απευχόμαστε κάθε παρόμοιο περιστατικό. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο.